Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια του χθεσινού βραδινού Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων, όταν το λόγο πήραν 10 εργαζόμενοι του Καποδιστριακού Δήμου Κόζιακα που απασχολούνταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι 10 εργαζόμενοι, οι οποίοι δικαιούνται μονιμοποίηση λόγω του Προεδρικού Διατάγματος Παυλόπουλου, ο πρώην Δήμαρχος Κόζιακα και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Τριχαίων Κίμων Αναστασόπουλος δεν υπέγραψε ως όφιλε τις μετατάξεις τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αυτό έχει ως συνέπεια 20 μέρες μετά να βρίσκονται εργασιακά στον αέρα, καθώς δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Αυτή τη στιγμή, όντως, δεν ξέρουμε κι εμείς τι ακριβώς γίνεται. Αυτή τη στιγμή, όμως, μας λένε που είμαστε αορίστου χρόνου, δεν αντιμετωπίζουμε κυρίως μεγάλο πρόβλημα, αλλά με μία υπογραφή του κ. Αναστασόπουλου το πρόβλημα θα έχει λυθεί. Ο κ. Αναστασόπουλος δεν είχε την καλή θέληση να κάνει αυτό το πράγμα και αυτή τη στιγμή είμαστε σε περιπέτειες.